Την ίδια ώρα 10% αύξηση βίων συμπεριφορών σε βάρος παιδιών. Ένα στοιχείο. Ένα δεύτερο στοιχείο, 30% αύξηση στην εφηβική παραβατικότητα. Αυτά τα δύο στοιχεία βέβαια από την έναρξη πανδημίας μέχρι και σήμερα είναι συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία έρευνα, μέσα από στατιστικά στοιχεία της πρωτοβουλίας για το παιδί. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε, να αναλύσουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα με τον κύριο Βαλάντη Καραγιάννη, διοικητικός διευθυντής στην Πρωτοβουλία για το Παιδί και κοινωνικός λειτουργός. Κύριε Καραγιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Βέρεια. Λοιπόν, πώς προέκυψαν αυτά τα συμπεράσματα? Δηλαδή, αυτό το 10% της αύξησης βίων συμπεριφορών σε βάρος παιδιών και το 30% αύξηση της εφηβικής παραβατικότητας. Η Πρωτοβουλία για το Παιδί είναι μια οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον νομό ημαθίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει ωφελούμενους και από τους όμορους νομούς, όπως και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στα πλαίσια της ετήσιας αναφοράς της για κάθε δομή, μελετά τα στατιστικά της στοιχεία. Η συγκεκριμένη δομή για την οποία μιλάμε είναι το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος και το Κέντρο Αναφοράς Περιστατικών, το οποίο δέχεται καθημερινά σε 24ωρη βάση, υπάρχει μια 24ωρη γραμμή, να το θέσω έτσι, καταγγελίες και αναφορές περιστατικών. Οπότε στα στατιστικά αυτής της χρονιάς είδαμε τι διαφορές έχουμε σε σχέση με το 2019, με το 2018 και με προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή βάλατε κάτω τα τηλεφωνήματα, από πού προέκυψαν, ποια τα περιστατικά, για ποιο λόγο οι πολίτες σας κάλεσαν και βγάλατε αυτά τα συγκεκριμένα συμπεράσματα για τον τελευταίο ένα χρόνο. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα στοιχεία αυτά μελετηθήκαν από τους ανθρώπους του πεδίου μας, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους, όπου είδαμε τι περιστατικά αντιμετωπίσανε και πώς αυτά διαφοροποιούνται σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό το 10% αύξηση βίαιων συμπεριφορών σε παιδιά έχει να κάνει με ενδοοικογενειακή βία και με την κακή ψυχολογική κατάσταση των γονέων μέσα σε μια περίοδο έτσι, περιορισμών και πανδημίας? Ποιο συμπέρασμα προκύπτει, πώς εξηγείται? Σε αυτό ακριβώς το συμπέρασμα καταλήγουν οι επιστήμονες οι οποίοι δουλεύουν στην οργάνωσή μας. Κοιτάξτε, το ξέσπασμα της επιδημίας του COVID έχει ανατρέψει πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Οι γονείς, για να πιάσουμε τους γονείς, είναι αντιμέτωποι μπροστά σε μια οικονομική, εργασιακή ανασφάλεια, υγειονομική, έτσι, δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα και όλο αυτό τους δημιουργεί ένα τεράστιο στρες. Από την άλλη μεριά, τα παιδιά της οικογένειας έχει ανατραπεί τελείως η καθημερινότητά τους. Δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, δεν πηγαίνουν στο σχολείο ή πηγαίνουν υπό προϋποθέσεις και το ένα διάστημα πηγαίνουν, το άλλο δεν πηγαίνουν. Δεν έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες, δεν πηγαίνουν στα αγγλικά τους, στη μουσική τους ή οτιδήποτε στον αθλητισμό τους. Δεν μπορούν να έρθουν εύκολα σε επαφή με συνομιλίκους τους, δεν επιτρέπεται να βγουν και να παίξουν στις γειτονιές ή οπουδήποτε παίζανε όλο το προηγούμενο διάστημα, έχει ανατραπεί και η δικιά τους καθημερινότητα. Κύριε Καραγιάννη, όλος αυτός ο συνδυασμός στο στρες το έντονο των γονέων και το ότι τα παιδιά είναι συνεχώς μέσα στο σπίτι απέναντι στους ίδιους τους γονείς, έχει δημιουργήσει αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε. Κύριε Καραγιάννη, διαβάζουμε στα στατιστικά που δημοσιεύτηκαν ότι αυξήθηκε και η χρήση αλκοόλ και ηρεμιστικών από τους γονείς. Αυτό σε ποιον βαθμό οδηγεί στα συμπεράσματα και στα στατιστικά που αφορούν τη βία κατά των παιδιών? Αυτό το οποίο έχει μετρηθεί είναι ότι βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την τελευταία χρονιά, στην περίοδο που έχουμε την έξαρση του COVID-19, οι γονείς χρησιμοποιούν περισσότερο αλκοόλ και ηρεμιστικά από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Ο δείκτης νομίζω ότι είναι περίπου στο 15%. Παράλληλα, βλέπουμε ότι έχουμε αιτήματα από τον άλλον γονέα, ότι ο ένας έχει πρόβλημα με το αλκοόλ και ο άλλος μας καλεί για να πάρει συμβουλευτική. Αυτά τα αιτήματα αυξηθήκαν επίσης κατά 10%. Άρα, ανακαλύπτουμε, βλέπουμε ότι μέσα στους κόλπους της οικογένειας το έντονο στρες των γονέων τους έχει οδηγήσει σε κάποιες προσαρμογές οι οποίες προφανώς δεν είναι επιτυχείς και αυτές οδηγούν ίσως κάποιες φορές και σε άσχημα συμπεράσματα για τα παιδιά. Εφηβική παραβατικότητα. Συγκεκριμένα περιστατικά που έχουν να κάνουν με... Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε περίπου 30% αύξηση της εφηβικής παραβατικότητας
Και αυτό συμβαίνει μέσα σε μια χρονιά που δεν είναι και ανοιχτή η κατάσταση. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πολύ ελεύθερα οι έφηβοι. Ξέρουμε από τις προηγούμενες χρονιές ότι όσο περνάνε τα χρόνια κατεβαίνει η ηλικία στην οποία οι έφηβοι έρχονται σε επαφή με ουσίες. Ωστόσο, έχουμε φτάσει πλέον να υπολογίζουμε ότι στο 13ο έτος υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών, προεφήβων ουσιαστικά, οι οποίοι κάνουν την πρώτη τους επαφή με ουσίες. Μιλάμε ουσιαστικά μάλλον για το χασίς εδώ. Ενώ πριν από 2-3 χρόνια αυτός ο δείκτης ήταν στο 15ο έτος της ηλικίας. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, η εφηβεία μέσα από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα λόγω των περιορισμών του COVID δέχεται πάρα πολλές πιέσεις. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.